Ποιος ακούω για σένα με καίνε. Κάτι ξέρουν και λένε, κάτι ξέρουν και λένε. Ποιος ακούω για σένα με καίνε. Για σένα άλλοι ψιθυρίζουνε, άλλα χείλη ξένα πως αγγίζουνε. Λες πως μας ζηλεύουνε κι όλοι τους γυρεύουνε να μας χωρίσουνε, να μας χωρίσουνε. Κάτι ξέρουν και λένε, κάτι ξέρουν και λένε. Ποιος ακούω για σένα με καίνε. Κάτι ξέρουν και λένε, κάτι ξέρουν και λένε. Ποιος ακούω για σένα με καίνε. Κάτι ξέρουν και λένε, κάτι ξέρουν και λένε. Ποιος ακούω για σένα με καίνε. Κάτι ξέρουν και λένε, κάτι ξέρουν και λένε. Ποιος ακούω για σένα με καίνε. Ποιος ακούω για σένα με καίνε. Είπαμε να έρθει να τραγουδήσει, αλλά όχι να πιάνει και τι. Μα έχει τέσσερι γυναίκε, δεν μπορώ να έχω κι εγώ, δηλαδή την Άννα Μαρία. Και εγώ δεν μπορώ να έχω έναν άντρα. Την Άννα Μαρία που κάνει για τέσσερι, τέσσερι δηλαδή. Αχ, κάτσε δηλαδή. Δεν μπορώ να έχω μέσα, δεν μπορώ. Σ' άρεσε. Λέω καμιά φορά, λέω κανένα πετυχημένο. Λοιπόν, εγώ λέω να τραγουδήσουμε και δεν σε αντέχω άλλο. Δεν σε αντέχω, Δημήτρη. Καπάκι, καπάκι. Καπάκι, καπάκι. Πάμε να τα χορέψω, όλα θα τα κάψω, θα τα καταστρέψω. Σαν να με ένα κάρβουνα απόψε θα χορέψω κι ό,τι θα μπορέσω από σένα ναι θα κλέψω. Δώστα, δώστα, δώστα για να γίνει η αξέχαστη βραδιά. Δώστα για να κάψεις ακόμα μια καρδιά. Θα πατήσω και τις κακές στιγμές μας τη φωτιά θα ρίξω. Σαν να με ένα καρβούνα απόψε θα πατήσω και τις φωτογραφίες μας όλες θα τις σκίσω. Δώστα, δώστα, δώστα για να γίνει η αξέχαστη καρδιά. Δώστα για να κάψεις ακόμα μια καρδιά. Δώστα, δώστα όλα, δώστα. Όλα θα τα κάψω, θα τα καταστρέψω. Δώστα, δώστα, δώστα για να γίνει η αξέχαστη βραδιά. Δώστα για να κάψεις ακόμα μια καρδιά. Δώστα όλα, αυγή μου, δώστα όλα! Κυρία, εγώ θέλω ένα χειροκρότημα για την αυγή! Δώστα, σύζυγο, μισό λεπτό! Για τις κούκλες, για τις κούκλες! Μισό λεπτό, γιατί ο σύζυγος αγριακητάει, δηλαδή δεν πειράζει. Είπαμε. Ποιο είναι το όνομα του σύζυγου? Γρηγόρη. Γρηγόρη μου! Άργησες, μπορεί να είσαι Γρηγόρης, αλλά άργησες!
Τηλεόραση κάνουμε, μη συγχύσεστε. Μόνο αυτό σας λέω. Εγώ λοιπόν, πρέπει να επιβεβαιώνεις και το όνομά σου που και που. Δημήτρη, λοιπόν. υπάρχει και ο κύριος Κοντολάζος βέβαια που θέλει να τραγουδήσει. Και να χορέψει και η κυρία Αυγή με κύριο Κοντολάζο. Κύριε Κοντολάζο, μου εδώ είστε. Πίνατε σαμπάνια, εντάξει, μια χαρά. Πουθενά, έχουμε και φοβερό που φέρει του κύριου Τζιβελέκα, ξέρετε. Ευχαριστώ. Φοβερό που φέρει ο κύριο Τζιβελέκα. Τα φάγα όλα πριν την εκπομπή. Γι' αυτό είσαι λίγο παγιά τώρα, δεν πειράζει. Θα χάσω κιλά σήμερα, να είσαι σίγουρο. Πάμε και εμεί. Πάμε. Πάμε, σα παρακαλώ πολύ με τραγούδι. Και έφυγε χαρά. Να τα πιω λιγάκι στις καρδιάς σου τα ακρογιάλι, είναι η δίψα μου μεγάλη. Ο κόσμος θα χαλάσει, μαζί μου θα γιορτάσει. Στην υγειά του έρωτά μου, ουρανέ και θάλασσά μου, δυο ποτήρια κι άλλο ένα από μένα κερασμένα. Στον καημό ρε πω θα δώσω, θέλω να σε ανταμώσω και για σένα αυτό το βράδυ στη φωτιά θα ρίξω λάδι. Ο κόσμος θα χαλάσει, μαζί μου θα γιορτάσει. Στην υγειά του έρωτά μου, ουρανέ και θάλασσά μου, δυο ποτήρια κερασμένα. Συγχαρητήρια! Να είστε καλά! Πάλι φιλάς! Τι καλός που είναι! Και εσείς να είστε καλά! Πες το! Αχ, πάρα πολύ ωραία! Λοιπόν, ξέρεις επειδή, τι έχει ναι, σειρά! Να σου πω κάτι! Ναι! Επειδή εσύ έχεις κάνει σαν παιχνίδι περίεργο σήμερα με τους άντρες, σου έχει μείνει από χτες φαίνεται αυτή! Καλέ! Θα με βγάλεις και λυσσασμένη τώρα! Πώς ήταν αυτή η σειρά! Σε έχει φάει! Σας παρακαλώ, κύριε Κοντολάζο. Κύριε Κοντολάζο, μη με συγχύσετε. Να υποδεχτώ μια κούκλα. Άντε, μπράβο. Άντε, μπράβο. Και το όνομα αυτή. Κάπου να δω, πρέπει να είναι από πίσω. Γιατί από πίσω μας... είπαμε. Από μπροστά σου περιμένουμε, από πίσω μας έρχονται. Λένα Παπαδοπούλου. Να την υποδεχτούμε. Καλά, κοίτα τι σου έρχεται τώρα. Χαϊκάλη Παπαδοπούλου. Εδώ σε θέλω. Ναι. Κοίτα εδώ. Μπορείς να περιμένεις λίγο, ε. Μπορώ να περιμένω. Κάτσε λίγο με τον κύριο Κοντολάζο. Βεβαίως, να κάτσουμε με τον κύριο Κοντολάζο. Χρόνια πολλά. Θα γίνει αλλή. Όλοι οι άντρες οι ίδιοι. Χαίρετε. Και φυσικά χαίρετε. Παρακαλώ. Χρόνια πολλά. Ναι, είστε καλά. Λίγο προς τα εκεί μπορείς να κάνεις. Εγώ επειδή ζηλεύω τον άσημα αυτή τη στιγμή πρέπει να φύγω, δεν μπορώ. Λοιπόν, ο κύριος Κοντολάζος, νομίζω τον κύριο Κοντολάζο από την αρχή και στο τέλος να θες να αλλάξεις ξαφνικά. Όχι. Βέβαια μπαίνεις στον πειρασμό με τον κύριο Δασκουλίδη. Είμαι πιστή γυναίκα, είμαι πιστή εγώ. Πιάσαμε τα πόστα, είμαστε. Πιστή. Μπράβο, είμαι πιστή, ναι. Μικρόφωνο δεν έχουμε, μικρόφωνο. Να πάρουμε ένα μικρόφωνο εδώ. Έχουμε
εδώ. Ένα μικρόφωνο, πάρα πολύ καλά πάμε. Ήθιστε αυτές τις ημέρες και αυτές τις ώρες να κάνουμε κάποιες ευχές. Ναι. Μπορώ να κάνω μία ευχή την οποία τη διάβασα χθες το βράδυ, αλλά μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή δεν είναι δική μου. Τις ευχές τις διαβάζεις εσύ? Όχι, κάτσε. Με εντυπωσίασε, σου είπα. Χθες το βράδυ λοιπόν διάβαζα ένα περιοδικό και πέφτει το μάτι μου στην ευχή της Λιάνας Κανέλη. Που έλεγε, ναι, εγώ λέει εύχομαι στον κόσμο τύχη. Γιατί η τύχη είναι η μισή λέξη της ευτυχίας. Αν έχεις τύχη, διάβαινε που λέμε. Και ριζικό περπάτα, καλά, αυτό δεν το συζητάμε. Πάρα πολύ. Χρόνια πολλά στην κυρία Κανέλη, να είναι πάντα καλά και να κάνει πάντα τέτοιες ευχές. Πάρα πολύ καλή. Μπράβο. Πολύ ωραία. Συγγνώμη, Δημήτρη μου, γιατί έχεις κάτι καγιονάκι εδώ. Συγγνώμη, να κοντινώ, μπορούμε για του λόγου που λυθέσαι. Κίτρινη. Βγάζει άπλυτα. Ήθελα λένε για κίτρινους δημοσιογράφους. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Όταν η Άννα Μαρία ζητάει κοντινό στο πρόσωπο, τι να πει κανένας. Εγώ είμαι καλλιτέχνης, φεύγω και απαξιώ να απαντήσω. Πώς με βρίσκετε? Λοιπόν, εγώ να μιλήσω λίγο με τη Λένα, γιατί την έχεις πρίξει την κοπέλα. Έλα, συγγνώμη. Μίλα με τον κύριο Κοντολάζου. Δηλαδή, φοβερό. Λοιπόν, Λένα μου. Δεν ξέρω αν θες να αποκαλύψεις και την ηλικία σου, να μας αποκαλύψεις κάποια άλλα πράγματα, γενικά από τη ζωή σου, ο κόσμος... Ναι, είμαι 12 χρονών. Και σπουδάζεις στο 5ο Δημοτικό Σχολείο... Καλή, τι Δημοτικό. Α, ναι, Δημοτικό, σωστά. 12. Είμαι, ναι. Λοιπόν, πες μας κάποια πράγματα για τη ζωή σου. Πραγματικά, πες μας την ηλικία σου, καταρχήν. 23. 23. 23. Μια χαρά είναι. Πολύ καλά. Ναι, πες ναι. Μου πώς πέρασες τα Χριστούγεννα, αν και Χριστούγεννα είναι ακόμη, δεν έχουν περάσει. Ναι. Εντάξει, πώς πέρασες τα Χριστούγεννα. Οικογενειακά φαντάζομαι πως όχι. Όχι. Διότι δεν γίνεται να περάσεις τραγουδιστής, δημοσιογράφος, εφοριακός, λογιστής, δικηγόρος οικογενειακά Χριστούγεννα. Ναι. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Η δική μου είναι Θεσσαλονίκη. Και δεν είχα την. Δεν είχαν την ευκαιρία ούτε και εκείνοι να έρθουν, αλλά ούτε και εγώ να πάω, γιατί δουλεύω, είμαι στο ταμπού, όπως ξέρεις. Και ήμουν εδώ πέρα, ήμουν μόνη μου και ήμουν και άρρωστη. Πού πήγατε, βρε παιδιά? Κάντε τη δουλειά σας, σας παρακαλώ. Σας άνοιξε η όρεξη λίγο. Να μην έγινε, να πιάσω. Λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη είσαι. Ναι, από εκεί. Από ποια περιοχή συγκεκριμένα, γιατί ακούνε πολλοί που αγαπάνε τη Θεσσαλονίκη. Τριανδρία. Τριανδρία. Τριανδρία, ναι. Τριανδρία. Πού είναι η Τριανδρία? Είναι πάνω από την Τούμπα. Πάνω από την Τούμπα. Πού είναι το γήπεδο του ΠΑΟ? Δηλαδή είσαι και ΠΑΟΚΤΣΟΥ. Λίγο ναι. Εμείς που είμαστε Ολυμπιακοί, δηλαδή τι να κάνουμε. Συγγνώμη! Εμείς που είμαστε Ολυμπιακοί. Συγγνώμη, τι έγινε με το. Ποιος είναι παντή? Α, και σήμερα ξέρεις τι έπαιζε. Έγινε κάτι λίγο, συγγνώμη. Συγγνώμη, για να. Συγγνώμη, Άννα Μαρία. Κάτσε που κάτσε τώρα, γιατί με πόρωσε λιγάκι. Συγγνώμη. Είσαι ΠΑΟΚΤΣΟΥ. Ναι. Έχουμε κανέναν Ολυμπιακό εδώ μέσα, να ξέρω. Μεγάλε! Κοίτα ποιον έχω εγώ, κοίτα εδώ οικογένεια. Ποιες ομάδες έπαιζαν? Ποιες ομάδες έπαιζαν σήμερα, Λένα Μαρία. Μην απαντήσεις. Ναι. Και αυτό το παιχνίδι το είδαμε στην τηλεόραση. Ναι. Μας πουλήσανε οι διαιτητές. Να σου πω παιχνίδι με 14 συμφωνώ με τον κύριο Δασκουλίδη. Στον πόντο κρίνονται τα στημένα. Λοιπόν, Ολυμπιακός πάω και έπαιζαν στο μπάσκετ. Μήπως έχεις πληροφορηθεί για το αποτέλεσμα? Μισό λεπτό θα μας πει ο κύριος Δασκουλίδης, γιατί θέλω να δω αν ξέρει. Τίποτα. Εγώ το είδα το παιχνίδι. Πιστεύω ότι δυστυχώς ήταν καλύτερος Ολυμπιακός και κέρδισε. Τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε, παιδιά. Είμαι δίκαιος φιλάθλος. Στο κύπελο σας πατήσαμε. Δεν είναι? Δεν μας φέρει να μιλήσουμε. Είσαι ΠΑΟΚΤΣΙΣ και εσύ? Είμαι άρρωστος. Και εσύ από εκεί είσαι? Δεν με βλέπεις. Εντελώς. Να σου πω κάτι. Μπορεί να είσαστε ΠΑΟΚΤΣΙΣ, αλλά εγώ αισθάνομαι την ανάγκη πραγματικά, γιατί υπάρχει και κυκλοφορεί πολύ Θεσσαλονίκη σήμερα εδώ πέρα. Μυρωδιά. Ένα ζεστό χειροκρότημα για τη Θεσσαλονίκη. Α, καλά! Όπου το θέλατε για τη Θεσσαλονίκη, και καλή όρεξη στον κύριο Κοντολάζο. Καλή ώρα στον κύριο Κοντολάζο! Και κάτι πιτσάκια κυκλοφορεί. Κάνε καλά και να τρώει πάντα καλά ο κύριος Κοντολάζος. Να κάτω όλα, δεν πειράζει. Πάμε από εκεί, δεν πειράζει. Εγώ τρώω και με τα χέρια. Εμείς μιλάμε και εκείνοι εκμεταλλεύονται την κατάσταση και πάνε και τρώνε. Συγγνώμη. Να σου πω κάτι, Άννα Μαρία. Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Γι' αυτό, επειδή είσαι λέμαργη, γι' αυτό δεν θα γίνει ποτέ έτσι. Εδώ, έτσι. Κάτσε να διαλέξω δηλαδή. Τι να διαλέξει? Γι' αυτό επειδή τρώ πολύ λουκανοπιτάκια, τυροπιτάκια, ζαμπο. Κάνα καταπληκτικά μου. Ζηλεύεις τώρα, ζηλεύεις. Όχι, εγώ δεν ζηλεύω. Όχι, να μας πούν τα κορίτσια, να μας πούν τα κορίτσια. Συγγνώμη λίγο, Λίνα μου. Τι να μας πούν τα κορίτσια. Τι να μας πούν τα κορίτσια, για πες μου. Τρως έτσι. Πότε. Αρκετά συχνά. Αρκετά συχνά, αλλά δεν τρεις σιλουέτες. Τόσο και περισσότερο. Α, ναι. Δεν νομίζω κάτι. Αυτό για μένα είναι πρώτο πιάτο. Δηλαδή ούτε πρώτο πιάτο. Για ορντέρβ. Αλλά εγώ λέω, έτσι για να φάω καλύτερα. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, έτσι, γιατί δεν μπορώ να τρώω στην κάμερα χρονιάρες μέρες, μην τρελαθούμε, έτσι δεν είναι, κύριε Κοντολάζο μου. Ναι, να κάνουμε ένα break τραγουδιστικό. Όχι, αυτό που έχεις στο χέρι σου να το φας, γιατί ήδη το... Όχι, δεν το πετάω, την μπάσκετ παίζουμε. Ολυμπιακός πάω και έπαιξαν, τελείωσε, λοιπόν. Ολυμπιακός, είσαι Ολυμπιακός, αγάπη μου. Είμαστε Ολυμπιακοί, του μπαλάρισα, δεν τα λέμε όλα και... Πιστεύω. Συμφωνούμε. Και όλα τα αριανά, λοιπόν. Συμφωνούμε απόψε σε κάτι. Είμαστε 2-2 δηλαδή. Είμαστε Ολυμπιακοί. Λοιπόν. Και χαίρομαι γιατί ο κύριος Βελάνης δεν είναι Ολυμπιακός και αυτή τη στιγμή συγχύζεται. Πάμε με τραγούδι! Πάμε!
με σπασμένα φρένα, αλλά όλα αυτά χωρίς εσένα δεν θα έχουνε σκοπό. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πάρα πολύ καλά θα πάμε και πιστεύω το 97 να σου φέρει την επιτυχία που περιμένει. Πιστεύω μακάρι, το μακάρι να μου φέρει την επιτυχία που περιμένω. Τι θα έλεγες? Κάτσε τώρα. Τι έγινε? Γιατί έγινε? Θα τραβήξει να κάτσε. Εγώ θα πάω να τραβήξει. Εδώ πάμε να ενώσουμε παοκτζίδες και Ολυμπιακούς και εσύ παίρνεις τη μέση. Όταν με είχες γνωρίσει μου είχες πει ότι είσαι αγόρι με αρχές. Με αρχές είμαι βέβαια. Πού είναι οι αρχές σου? Εδώ. Κάπου εδώ ήτανε. Είχαν φύγει. Εδώ, που το παίζεις σε διπλό ταμπλό, δεν τρέπεσαι. Να σου πω κάτι, αν το έπαιζα σε διπλό ταμπλό, ναι, δεν θα εξέθετα τον εαυτό μου με αυτόν τον τρόπο στη τηλεόραση, που σημαίνει ότι είμαι ειλικρινέστατος, ναι, και ότι νιώθω το κάνω αυτή τη στιγμή. Σωστός? Είναι ένα λέγιν που έχει και σε πείθει. Βεβαίως, ένα όλοι οι άντρες έτσι, ναι, ένα μπλα μπλα. Ένα μπλα μπλα. Αλλά επειδή είπαμε ότι σήμερα δεν θα έχει πολύ μπλα μπλα, Λένα μου, πάμε. Για πάμε, please, για πάμε. Ζαλίζομαι, με τα γλυκά σου χάδια συγκλονίζομαι, ζαλίζομαι. Μ' ανεβάζεις ψηλά με δυο χέρια φτερά σε τροχές μυστικές, κάθε νύχτα με καις στο κορμί μου φλόγα που χορεύεις. Ζαλίζομαι όταν με φιλάς, ζαλίζομαι στου έρωτα τη θάλασσα βυθίζομαι. Ζαλίζομαι όταν με φιλάς, ζαλίζομαι με τα γλυκά σου χάδια συγκλονίζομαι. Ζαλίζομαι. Φιλάζα
τα σοκάδια συγκλονίζομαι, ζαλίζομαι. Όταν με φυλάς ζαλίζομαι, στου έρωτα τη θάλασσα βυθίζομαι, ζαλίζομαι. Όταν με φυλάς ζαλίζομαι, με τα γλυκά σοκάδια συγκλονίζομαι, ζαλίζομαι. Μπράβο! Ζαλίστηκα. Μέλο μακάρο να ήταν αυτά. Γιατί μου το κάνετε αυτό? Τι σου κάναμε? Η αδυναμία μου μεγάλη είναι με μελομακάρονα. Άσε και εκεί. Ένα μελομακάρονα στην κυρία Παπαδοπούλου. Όχι, όχι, αφού είναι αδυναμία σου. Εδώ, η Άννα Μαρία. Στην τρομερή οικοδέσπονα και πολύ καλή καρσόνα, ε. Πολύ καλή καρσόνα με βρίσκω σήμερα. Όχι μόνο παρουσιάστρια. Για πες το, η πιο καλή. Καρσόνα είμαι εγώ. Να, μπράβο, ρίξε ένα τώρα. Θα το πεις καλύτερα να φας. Α, γιατί το όχι. Άμα και εδώ εντελώς. Λοιπόν, για να δούμε. Άντε και του χρόνου. Μια μεγάλη αποκλειστικότητα. Λένα Παπαδοπούλου τρώει μελομακάρονο μπροστά στην κάμερα. Ελπίζω ότι ο λόγος μου να μην με βλέπει. Κύριε Κακλεμάνε, συγγνώμη. Αμάρτησε, αμάρτησε. Μια χαρά, κοίταξε να δεις. Οι γυναίκες είναι ωραίο να έχουν κρεατάκι. Για σήματα, κάτι θύσει. Ανέλεγες. Ανέλεγα πόσα. Τώρα ξέρετε γιατί τα λέει αυτά, γιατί μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Καταλαβαίνετε. Συγγνώμη, με βρίσκεις χοντρή. Όχι. Νταρντάνα. Τι νταρντάνα. Γυναικάρα, πώς να το πούμε δηλαδή. Γυναικάρα είναι καλό. Ναι, καλό είναι. Είναι κακό, πολύ κακό. Λοιπόν. Πρόσβαλε για άλλη μια φορά. Όχι, νταρντάνα δεν είναι κακό. Φεύγω! Όποιο νομίζει ότι είναι κακό, νταρντάνα, να σηκώσει το χέρι του. Φεύγω! Νταρντάνα, νταρντάνα. Δεν νομίζω. Ότι είναι τι. Καλά. Να πιάσω και το μικρόφωνο εδώ πέρα. Μίλα εδώ. Για, ναι, για εγώ δεν συμφωνώ μαζί σου. Ότι. Ποιον βρίσκει νταρντάνα δηλαδή. Νταρντάνα τι σημαίνει. Τι σημαίνει. Ω, μια κουκλάρα βλέπω εδώ πέρα. Δηλαδή, επειδή ζηλεύει, θα κάνει αυτά. Να σου πω την κουκλάρα. Εδώ δεν λοιπόν, το θέμα. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι πρωτού συνεχίσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τα παιδιά μας από την ορχήστρα. Αυτό από είναι. Το Ρωμαίο. Και να τους ευχαριστήσουμε από το Ρωμαίο. Το Μιχάλη, το Γιώργο, το Στέφανο και το Θωμά. Να τους ευχαριστήσουμε που ήρθαν εδώ πέρα σήμερα. Πάντα ήθελα να κρατήσω ένα βιολί και δεν μου έχει τύχει. Λυπάμαι, αλλά πρέπει να το κάνω κι αυτό κάποια στιγμή, έτσι. Για παίξε και λίγο βιολί. Για παίξε, όχι, παίξε λίγο. Και στο γρατζουνί, δεν πειράζει. Πάμε, πάμε. Ησυχία, παρακαλώ. Απόλυτη ησυχία. Απόλυτη ησυχία. Να παίξω. Παίξε, παίξε, παίξε. Ποιο είναι αυτό. Πες το αυτό που πάει. Πάει το βιολί. Πάει το βιολί. Είμαι πάρα πολύ. Γεια, γεια. Γκαγκά. Λοιπόν, δεν παίζω άλλο. Έτσι. Καλύτερα, καλύτερα. Γιατί βλέπει και πολλοί κόσμος. Είμαστε πολύ αγαπητά πρόσωπα, Δημήτρη, και μας αγαπάνε πάρα πολύ. Οπότε δεν το εμένα συστώ. Με μισούνε καμιά φορά στο. Όχι, δεν σε μισούνε. Ξέρω ότι σε αγαπάνε καμιά πολύ. Φορά. Με μισούνε καμιά φορά γιατί εγώ βγάζω και ένα άλλο αυτό. Έλα, πες τον πόνο σου, πες τον πόνο τώρα που μπορείς. Όχι πόνο, την πραγματικότητα λέμε πάντα. Ναι, έλα εδώ, αγάπη. Αυγή μου, είσαι καλά. Ε, την αυγή τη χειροκροτήσατε όλοι εσείς που κάθεστε εδώ και την παρακολουθείτε τόση ώρα. Κύριε Βελάνη, πώς πάτε εσείς πάνω στο κοντρόλ? Τέλεια πάτε! Τέλεια πάτε! Εσείς, κυρία Μπέλπα, μιλάτε στο τηλέφωνο. Καλά, έχουμε ζωντανή εκπομπή και μιλάτε στο τηλέφωνο. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Είδες τι γίνεται? Μοχθούμε εμείς και μας βγαίνει το αυτό μας και οι άλλοι όλοι άνετοι. Ε, ποιος? Ο κύριος Κοντολάζος, πού είναι ο κύριος? Ορίστε. Έφαγε καλά. Ναι, είμαι μια χαρά. Τον Τάισα. Ο κύριος Τάισα, ο κύριος Τζιβελέκας. Ναι, αλλά εγώ. Μπορεί αν δεν του έδινα εγώ να φάει, να μην έτρωγε. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Και δεν έχω παράπονο κανένα. Μπράβο, κύριε. Να είστε καλά. Σε λίγο πρέπει να μας φύγετε κιόλα και πρέπει να πάτε στη ΣΤΟΑ γεμάτο. Να γεμάτο το στομάχι. Διότι νηστικό αρκούδι. Δεν χορεύει. Δεν χορεύει. Και δεν τραγουδάει. Κανονικά. Πάμε να τραγουδήσουμε μια και φάγαμε και είμαστε και. Πάμε χωρίς φιλιά, χωρίς αγάπη. Τι κάνει άραγε. Με φιλιά και με αγάπη εμεί. Εμεί βεβαίω με όλη μου την αγάπη. Να σα πω κάτι, πιστεύω. Πιστεύετε στην πραγματική αγάπη? Πιστεύετε ότι υπάρχει αγάπη σήμερα, μάλλον? Βεβαίως. Υπάρχει αγάπη. Αλίμονα δεν υπήρχε αγάπη. Αλίμονα δεν υπήρχε αγάπη. Σκοτώνω ένα δεν θα υπήρχε ανθρωπότητα. Λοιπόν, θα μου έρθετε στην εκπομπή. Η αγάπη υπάρχει και είναι και δυνατή. Όχι, θα έρθετε σε ελληνικέ ιστορίε. Κύριε Κοντολάζο, για κράτα. Λοιπόν, τράβα. Είναι η πρώτη φορά που έβαγα σε τράβο για να το δουλεύω. Να πάω. Αληθινέ ιστορίε. Όχι, ιστορίε αγάπη. Αληθινέ ιστορίε. Πάμε με τραγούδια. Πάμε. Συχνά πως θα μπορούσες εύκολα εσύ να με ξεχνούσες. Για πες μου τώρα πως περνάς,
χωρίς εμένα πώς θα πας? Χωρίς φιλιά, χωρίς αγάπη, τι κάνεις άραγε στο άδειο σου κρεβάτι? Με ποιον γελάς, με ποιον δακρύσεις και τα κενά του έρωτά σου πώς γεμίζεις? Έλεγες πως δε με αγαπούσες, πιο καλά μακριά μου πως θα ζούσες. Για πες μου τώρα πως περνάς, χωρίς εμένα πως θα πας? Χωρίς φιλιά, χωρίς αγάπη, τι κάνεις άραγε στο άδειο σου κρεβάτι? Με ποιον γελάς, με ποιον δακρύσεις και τα κενά του έρωτά σου πώς γεμίζεις? Χωρίς φιλιά, χωρίς αγάπη, άραγε στο άδειο σου κρεβάτι? Με ποιον γελάς, με ποιον δακρύσεις και τα κενά του έρωτά σου πώς γεμίζεις? Χωρίς φιλιά, χωρίς αγάπη, τι κάνεις άραγε στο άδειο σου κρεβάτι? Με ποιον γελάς, με ποιον δακρύσεις και τα κενά του έρωτά σου πώς γεννήσεις? Κύριε Κονταλάζο μου! Μπράβο κορίτσια, μπράβο! Μπράβο κορίτσια! Μπράβο, μπράβο! Πείτε πώς θα πείτε! Μπράβο κορίτσια, μπράβο! Τρομερή επιτυχία αυτό το πράγμα! Πού είναι η Αναμαρία, παιδιά, την βλέπει κανένας? Εμείς δεν δίνουμε σημασία, μιλάμε κανονικά. Η Αναμαρία που δεν φαίνεται στο πλάνο, κύριε Μελένη, γιατί την κρύβεται, εντάξει. Καλά, έχει μπει δύο μέτρα γυναικάρα μπροστά μου, είναι δυνατόν? Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, δεν είμαι τόσο ψηλή. Εδώ είμαστε, κύριε Κοντολάζο. Ο κύριος Μάρκος αποφάσισε να παραιτηθεί τώρα μόλις με ενημερώσαν από το κοντρόλ, φύγε. Αγανάξει. Θα περάσει πάνω από το τόμα μου. Θα περάσει πάνω από το τόμα μου. Θα μου έκανες τα ακουστικά σαμποτέρ. Και είναι νωρίς ακόμα, περίμενε. Προσπαθώ να την εκτοπίσω με τον τρόπο, αλλά εντάξει, δεν γίνεται τίποτα. Να κάνουμε, κύριε Κοντολάζο μου, σοβαρά τώρα. Τα τραγούδια σας είναι υπέροχα. Νίκος Τερζής, Αντώνης Παπάς. Α, το Αντώνης Παπάς και Νίκος Τερζής. Φιλιάκια πολλά και χρόνια πολλά. Και βέβαια, πρέπει να πω ότι δηλώνω θαυμάστριά σας. Μούση, και θα ήθελα, θα ήθελα ένα αυτόγραφο. Μπορώ να έχω ένα μετά την εκπομπή? Βεβαίως, μόλι με τη χαρά. Ναι. Πάρε ένα φιλί προς το παρόν. Και θα ήθελα φιλί να δώσετε. Βεβαίως, ναι. Και μετά το αυτόγραφο το συζητάμε. Να δώσετε και πολλά πολλά φιλάκια στην οικογένειά σας όλοι. Στα ζουζουνάκια σας. Που είναι πάρα πολύ όμορφα, έτσι μου είπανε. Πολύ καλά. Όμορφα και σε λίγο θα τα πούμε από κοντά, ξέρετε από πού. Okay. Από στο A-Club, καλή νομίζω. Μαζεύτε και πάνω να ετοιμαστώ από τη φτά. Και σας στέλνουμε και φάτους όπως είστε. Ναι, πάντα. Εκτός από τον κύριο Κοντολάζο, θέλουμε και τις γυναίκες που τραγουδάνε εκεί. Καλά, κύριε Κοντολάζο, ξέρετε. Εκείνη η κυρία, να πούμε για άλλη μια φορά ότι σε λίγο θα έχουμε σύνδεση με στο A. Με Ποσειδώνα.